λοιπόν αμέσως τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είχατε συνάντηση χθες βράδυ με τον Μουσταφά Κιντζή στην Κερίνια. Τι παρήγαγε η συνάντηση, κύριε πρόεδρε? Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, το περιεχόμενο της οποίας θα ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αίσθημα σας να μας μεταφέρετε από τη συνάντηση, διότι ακολουθεί και η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη, και αυτό βεβαίως είναι και εξαιρετικά σημαντική μια τέτοια συνάντηση. Το ξέρω πόσο σημαντικό για σας είναι να ενημερώσετε τους ακροατές σας για όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Για μένα είναι το πιο παραγωγικό να μην μιλήσω για ό,τι συζήτησε ψες μαζί του. Ωραία, καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν θέλουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να μας μεταφέρετε το περιεχόμενο της συνάντησης. Τι αναμένετε λοιπόν εσείς εν όψη και της συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Κιντζή? Να μην ανεβάζουμε τον πύχη. Εκτιμώ και το είπα και πριν δύο εβδομάδες ότι η συνάντηση θα σημάνει και την έναρξη, την επίσημη του διαλόγου. Αλλά ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία του Προέδρου να καλέσει τον Μουσταφά Κιντζή να συναντηθούν. Ωραία. Πάμε στο θέμα των ευρωεκλογών και θα επανέλθουμε στην πορεία εφόσον χρειαστεί. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε και μια ανακοίνωση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δίνει σημαντικές ανακατατάξεις σύμφωνα με την προβολή της κατανομής εδρών για τις ευρωεκλογές. Δίνει τρεις έδρες λοιπόν στο Δημοκρατικό Συναγερμό, από μία σε Ακέλ, Δίκο και ΕΛΑΜ, και αφήνει εκτός την ΕΔΕΚ. Υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάει για τρίτη έδρα? Αγαπητέ μου, δεν θα αναλύσω δημοσκόπηση που δεν κάναμε και που δεν είδαμε. Απλά με ρεαλισμό, είμαστε μια δύναμη που πολιτευόμαστε, ταπεινά το λέμε, με τα λάθη και τις παραλήψεις μας, σε πραγματιστικούς όρους σε όλα τα ζητήματα. Πριν 5 χρόνια ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έχοντας το ψηφοδέλτιό του τα νυν στελέχη της αλληλεγγύης και του πρώην Ευρωκό, δεν κατορθώσαμε να πάρουμε τρίτη έδρα. Στο ψηφοδέλτιο μας, θα θυμίσω, ήταν και η Ελένη Θεοχάρους και ο Δημήτρης Οσιλούρης. Μάλιστα. Δεύτερον, έκτοτε διανύουμε τον πέμπτο χρόνο και τον έκτο από την πρώτη εκλογή της κυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού. Και είναι δεδομένο ότι η τριβή της εξουσίας δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Υπάρχει το θέμα των δασκάλων και των καθηγητών. Υπάρχουν τα θέματα του ΓΕΣΥ και των ιδιωτών γιατρών. Υπάρχουν τα προβλήματα της κοινωνίας. Υπάρχει στασιμότητα στο Κυπριακό. Θα δώσουμε τη μάχη, όπως πάντα, με πίστη, με αισιοδοξία, για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Για μας στόχος είναι να κερδίσουμε και πάλι τις δύο έδρες που ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ικανοποιητικά ποσοστά, που να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακόμη μια φορά μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που έχω περιγράψει το πρώτο κόμμα, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τις προηγούμενες ημέρες δημιουργήθηκε μια αντιπαράθεση στα social media, κυρίως στο Twitter, σε σχέση με το αν η τραγουδίστρια, η Άννα Βύση, θα είναι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Η ένταση αυξήθηκε όταν εσείς επιρρύψατε ευθύνες στα μύτια για σεναριολογία. Λοιπόν, υπήρξαν απαντήσεις βεβαίως, θα το σχολιάσετε βεβαίως, γι' αυτό συζητούμε. Υπήρξε μια ένταση γύρω από αυτό το ζήτημα, όταν είπατε για τα σενάρια και γιατί θα μπορούσε κάποιος να μου τηλεφωνήσει για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, και μάλιστα ήταν και η απάντηση σας σε δικό μου tweet. Όμως την προηγούμενη μέρα λέγατε ότι κρίνατε σκόπιμο ούτε να επιβεβαιώσετε ούτε να διαψεύσετε. Πώς δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ούτε να διαψεύσετε, αλλά αν κάποιος επικοινωνούσε μαζί σας θα επιβεβαιώνα ότι θα διαψεύσετε. Αγαπητέ μου, με γνωρίζεις καλά πως δεν είμαι ένας παθητικός χρήστης του διαδικτύου και ειδικά του Twitter. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, δεν είμαι άνθρωπος των αντιπαραθέσεων. Με γνωρίζετε. Θα έλεγα το αντίθετο, ότι μερίδα των συναγερμικών με θέλουν συγκρουσιακό. Γιατί αποφεύγω συγκρούσεις, κόντρες, και προσπαθώ πάντα να βρίσκουμε λύσεις μέσα από το διάλογο. Δεν οξύνω το πολιτικό κλίμα, ούτε μ' αρέσει ο οξύς πολιτικός λόγος. Θα πω τα γεγονότα για ένα θέμα που είναι ήδη λήξεν. Όντως, πριν αρκετούς μήνες, μιλούμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο, μιλούμε για το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι του 18. Μάλιστα. Υπήρξε μια συνάντηση, δεν το αποκρύβω, με την Άννα. Μιλήσαμε διάφορα. Ένα πρόσωπο που τίμησε την Κύπρο και τον Ελληνισμό, πήρε και τον τίτλο της απόλυτης, και εγώ είμαι άνθρωπος που θα το πω δημόσια. Οι άνθρωποι των τεχνών, της μουσικής, του πολιτισμού, πρόσφεραν και προσφέρουν πολλά στον τόπο τους και δεν είναι κατά ανάγκη και πολιτικοί. Και έχω την άποψη ότι μπορούν ακόμα περισσότερο να προσφέρουν για τον τόπο τους, για το εθνικό μας πρόβλημα, για τα διάφορα ζητήματα που απασχολεί την Κύπρο και τον Ελληνισμό, αλλά έχω την άποψη ότι αυτό μπορούν να το κάνουν μέσα από τον χώρο στον οποίο καταξιώθηκαν. Έγινε μια μέτρηση εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν αρνήθηκα ποτέ γεγονότα εδώ και αρκετούς μήνες, για να δούμε τις τάσεις του εκλογικού σώματος, και σε αυτό συμπεριλάβαμε πολλά πρόσωπα, πάρα πολλά πρόσωπα. Και θεωρώ ότι είναι ευθύνη μου ως ηγέτης της παράταξης να μετρώ τις τάσεις της κοινωνίας, αλλά και τις απόψεις της κοινωνίας, και για το κόμμα μου και για άλλα κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Δεν δέχτηκατε όμως επίκριση για την μέτρηση της τάσης, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετηθήκατε στο τελευταίο σας tweet, όταν λέγατε ότι τα σενάρια προέκυψαν από το γεγονός ότι δεν τοποθετηθήκατε, λένε κάτι. Ναι, αλλά αν κάποιος έμπαινε στον κόπο να παίρνει ένα τηλέφωνο, είτε τον εκπρόσωπο τύπου, είτε τον πρόεδρο του κόμματος, θα είχαν καλύτερη εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα βλέπαμε σενάρια, αγαπητέ μου, γιατί ποια είναι τα γεγονότα. Και δεν είναι αντιπαράθεση, αλλά θεωρώ ταπεινά πως και η τέταρτη εξουσία, τα μέσα είναι η τέταρτη εξουσία, όλοι κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε. Βεβαίως. Βγήκαν ή δεν βγήκαν τίτλοι «Κλείδωσε η Βύση»? Κύριε Πρόεδρε, ανεξαρτήτως του... Δεύτερο. Βγήκαν ή δεν βγήκαν τίτλοι «Έφαγε πόρτο ο Αβέροφ και ο συναγερμός από το Φρουλά»? Βγήκαν ή δεν βγήκαν? Γιατί να είναι αντιπαράθεση να αναφέρεις κάποια γεγονότα? Μάλιστα. Όταν τελικά βγαίνει
βγαίνουν τίτλοι, κλείδωσε η Βύση, έφαγε πόρτα συναγερμός από το Φρουλά, και στο τέλος συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Η αναφορά στα γεγονότα είναι αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι τα μέσα κρίνονται κάθε μέρα από τις πωλήσεις τους, από την ακροαματικότητά τους. Όπως κρίνονται βεβαίως και οι πολιτικοί. Και εμείς κρινόμαστε, όχι κάθε 5 χρόνια, γιατί σε μια πενταετία έχουμε τουλάχιστον 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι ουδής αλάθητος. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Αλλά ας μιλήσουμε επιτέλους για τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το διεκύβευμα αυτών των εκλογών σε μια Ευρώπη που ταρακουνείται. Ας μιλήσουμε το ότι μια ψήφος σε εθνικές εκλογές μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες, και μια ψήφος στις ευρωεκλογές μπορεί να παραλύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μάλιστα. Εάν δεν υπάρχουν οι δυνατές πολιτικές ομάδες που μπορούν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα μιλήσουμε για το διακύβευμα τα επόμενα λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Πριν πάμε σε αυτό, μου δώσατε μια πάσα σε ό,τι αφορά στον Αριστίνδη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα ήθελα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ζήτημα. Να περιμένετε, έχω πολιτικό γραφείο το απόγευμα και θα το ανακοινώσω. Ωραία. Αφορά τον Λουκά Φουρλά, βεβαίως. Θα το ανακοινώσω το απόγευμα. Και αυτό το πράγμα. Ότι για να τα περνάω καλά με τα μέσα, πρέπει να διαρρέω πριν ενημερώνω τους συνεργάτες μου. Δεν είναι διαρρέω. Εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι το σωστό. Mm-hmm. Έχω πολιτικό γραφείο για αυτό το σκοπό στις 6.30 ώρα. Δεν είναι διαρροή. Δεν σας ζήτησα να μου διαρρεύσετε, Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά στο διακύβευμα, αναφερθήκατε σε μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Μεταξύ των οποίων και τον Brexit. Ένα τεράστιο ζήτημα. Ακούσαμε τον κύριο Juncker την προηγούμενη μέρα να λέει ότι αν ζητήσει η Βρετανία παράταση μπορεί να την έχει. Ποια είναι η δική σας θέση, πώς βλέπετε να εξελισσούν τα πράγματα, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι άμεσα ενδιαφερόμενη, είναι στην Κύπρο οι Βρετανικές βάσεις? Θεωρώ ότι η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρώπη είναι κάτι πάνω από δεδομένο. Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής. Δεύτερον, δεν αποκλείω οποιοδήποτε σενάριο. Ακόμα και Brexit χωρίς συμφωνία. Άταχτο. Και αυτό είναι το χειρότερο για την Βρετανία, για τους Βρετανούς πολίτες, αλλά και την Ευρώπη. Και αυτές οι τάσεις, γι' αυτό και τα μεγάλα ζητήματα τα προσπερνούμε. Εδώ πρέπει να προετοιμαστούμε ως πολιτεία. Το ότι φαίνονται μακριά, πολύ μακριά μεν, αλλά φαίνονται τα σημάδια μιας επερχόμενης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Και πρέπει να προετοιμαστούμε, να οργανωθούμε, γιατί πρέπει να έχουμε μάθει ήδη ότι οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές κρίσεις δεν αφήνουν αλόφητη την Κύπρο, ούτε την προσπερνούν. Κύριε Πρόεδρε, αν ολοκληρώσατε σε αυτό το θέμα, να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, που λέει ουσιαστικά ότι οι θεσμοί έπιασαν πάτο. Το 84% των Κυπρίων δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τα κόμματα και μόνο ένας στους 10 Κυπρίους δηλώνει ότι τα εμπιστεύεται. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο της εποχής των χειρισμών. Πώς το κωδικοποιείτε εσείς? Χρειάζεται μια μεγάλη αυτοκριτική εκ μέρους όλων μας που είμαστε στο πολιτικό σύστημα. Γιατί υπάρχει αυτή η αναξιοπιστία μας. Υπάρχουν λόγοι. Ο κόσμος έχει υποστεί πολλά από τις κρίσεις εθνικές και οικονομικές.
υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου μας που δύσκολα τα βγάζει πέρα. Mm-hmm. Η ανεργία, οι νέοι που απαγοητεύονται, βλέπουν καθημερινά κόκορομαχίες, αντί να δούμε τρόπους της συνεννόησης. Καθημερινά οι ίδιοι μας ακολουθούμε, αντί σε ένα επικοδομητικό διάλογο, ένα καταγγελτικό λόγο, καταγγέλουμε ο ένας τον άλλον. Όχι πως είμαι της άποψης ότι πρέπει να σιωπούμε όταν υπάρχουν σκάνδαλα, mm-hmm. αλλά μια, την ίδια, οι πρώτοι που ξεκίνησαν την απαξίωση των κομμάτων είμαστε εμείς τα κόμματα. Με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, το ένα κόμμα στο άλλο και ο ένας πολιτικός εναντί του άλλου. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, γεσί, σας ανησυχούν οι εξελίξεις? Βλέπουμε περιορισμένο αριθμό γιατρών να επιθυμούν να ενταχθούν, βλέπουμε μια ευρύτερη δυστοκία. Ναι, θα ξαναεπαναλάβω τη θέση μου. Αυτό το γεσί, καταρχήν, θεωρώ ότι είναι λάθος να δημιουργούμε τοξικό κλίμα. Αυτή είναι πάγια αρχή μου, mm-hmm. σε όλα τα ζητήματα. Δεν λύνονται προβλήματα μέσα από αντιπαραθέσεις. Με το να λένε οι γιατροί του Υπουργού Πλαστογράφο, mm-hmm. και να λέει η πολιτεία στους γιατρούς τα οποιαδήποτε επίθετα. Δεν βοηθούν, δημιουργείται πόλωση. Και μέσα από την πόλωση έρχεται η σύγκρουση και όχι η λύση του προβλήματος. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα σχέδιο υγείας, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή δεν ήταν η πολιτική προσέγγιση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όμως δεν βρίσκαμε πλειοψηφία για το πολυασφαλιστικό. Δεν μπορούσαμε να αποστερούμε στον πολίτη ένα σχέδιο υγείας από τη στιγμή που οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις ενέκριναν το μονοασφαλιστικό. Δεν έχουμε μονές και γυνάτια εμείς. Mm-hmm. Ψηφίσαμε αυτό που η κυβέρνηση έφερε και που η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων ήθελε. Ψηφίσαμε τέλη. Φόρους, προϋπολογισμούς, ό,τι ήθελε ο ΚΙΠΗ και ο ΟΑΗ. Και ποιοι είναι το ΟΑΗ? Είναι οι συντεχνίες, είναι οι εργοδοτικές οργανώσεις, είναι η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων και έχει και ένα-δύο διορισμένα πρόσωπα που δεν έχει από τον χώρο μου. Να το ξέρετε και αυτό. Να το ξέρετε και αυτό. Mm-hmm. Αυτοί έχουν τα εργαλεία και δεν δημιουργώ υπεκφυγές. Μάλιστα. Είμαι κόμμα εξουσίας και ποτέ δεν έβγαλα την ουρά μου έξω. Αλλά περιγράφω την κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε ένα ΟΚΙΠΗ, ο οποίος έχει την ευθύνη της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτήριων, και ο κόσμος θα αρχίσει από την 1η του Μάρτη να πληρώνει. Μου ζήτησαν αναστολή πληρωμών. Μου ζήτησαν αναβολή του γεσί. Είπα ένα μεγάλο όχι. Δεν πρόκειται. Ψηφίστηκε. Θα αρχίσει ο κόσμος να πληρώνει. Αλλά την ίδια ώρα απαιτώ την 1η του Ιούνιου να πάρει ο πολίτης αυτό που του υποσχεθήκαμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποδεσμευσώ, να ξεκαθαρίσουμε και έναν τελευταίο ζήτημα, πολύ σύντομα. Ο λόγος που σας ερώτησα για τον Αριστίντιν προηγουμένως και σας ερώτησα ευθέως για τον Λουκάντο Φουρλά είναι επειδή, αν δούμε και την υπόθεση των προηγούμενων ημερών, υπάρχει ένα όνομα στη δημόσια σφαίρα, συζητείται στο δημόσιο διάλογο ένα ζήτημα και γι' αυτό ευθέως σας ερώτησα, όπως και εσείς τοποθετηθήκατε τις προηγούμενες μέρες, ότι θα μπορούσε κάποιος να σας ρωτήσει για να μην υπάρχουν σενάρια και... Αγαπητέ μου, αυτός ήταν με, το να μην απαντώ, γιατί έχω πολιτικό γραφείο στις 6.30, mm-hmm.
για να μην νιώθουν και οι συνάδελφοι μου κοροϊδά. Μάλιστα. Κατανοητό, ξεκαθαρό. Θα ξεκινήσω άλλους από την Πάφο, άλλους από το Παραλίμνα, άλλους από το Τηλεμεσό και εγώ βγαίνω σε ένα πρωινό περίπατο και ανακοινώνω και όταν πω ούτε διαψεύδω ούτε επιβεβαιώνω θα μου πείτε ότι δεν απαντώ. Μάλιστα. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.